έχει ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κύριος Στουρατής, για 8 λεπτά. Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ. Έχετε τον λόγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η Βουλή αυτό το τριήμερο είναι γιατί η κυβέρνηση πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και με αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης να πορευθεί στην εκλογική μάχη για τις ευρωεκλογές μας στις επόμενες 2 εβδομάδες. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει ένα ιστορικό. Η αφετηρία υπήρξε η μεγάλη κυβερνητική αλλαγή τον Ιανουάριο του 2015, που πίσω της είχε τον εκτροχιασμό και την αποτυχία ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος και σε καθημερινή βάση είχε να αντιμετωπίσει τα άδεια ταμεία. Όσοι ζήσαμε εκείνες τις ημέρες της ανάληψης κυβέρνησης από την κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές, αυτό που θυμόμαστε είναι ο καθημερινός αγώνας να βρεθεί ρευστότητα από εδώ και από εκεί για να πληρωθούν επίγουσες υποχρεώσεις του δημοσίου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εξελίχθηκε η προσπάθεια του πρώτου εξαμήνου του 2015. Οδήγησε σε ένα δύσκολο συμβιβασμό, τον οποίο δεν κρύψαμε από τον ελληνικό λαό. Με την ψήφο του ελληνικού λαού, λοιπόν, η κυβέρνηση πήρε ανανεωμένη εντολή να είναι αυτή που θα εφαρμόσει το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, που θα εφαρμόσει τη συμφωνία για το τρίτο πρόγραμμα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή της αρχής. Τα επόμενα 3 χρόνια, παρά τη συνεχή καταστροφολογία της αντιπολίτευσης, υπήρξε μια συνεχής προσπάθεια η οποία οδήγησε σε κάτι που οφείλουμε να ομολογήσουμε καταρχάς εμείς τους εαυτούς μας. Η αποστολή επιτεύχθηκε πλήρως. Αποστολή επιτυχής. Έχουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Έχουμε την καθαρή έξοδο παρά τις κραυγές για πιστολιπτική γραμμή που εξέφραζαν διάφοροι κύκλοι, οικονομικοί κιόλας. Και μάλιστα με τις πρόσφατες εξελίξεις που οδηγούν στην αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτή η καθαρή έξοδος γίνεται ακόμα καθαρότερη, γίνεται καθαρότατη. Έχουμε μια συμφωνία για το χρέος που ανοίγει ένα καθαρό διάδρομο για τη χώρα για τα επόμενα 15 χρόνια. Και έχοντας αυτά πετύχει τον Αύγουστο του 2018, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαγγέλθηκε και στη συνέχεια υλοποιήθηκε το πρώτο πακέτο μιας νέας κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Με τον προϋπολογισμό του 2019, που έχει ψηφιστεί και είναι νόμος του κράτους, έχουμε σηματοδοτήσει το πέρασμα από την εποχή της λιτότητας σε μια εποχή συγκροτημένης αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου. Δηλαδή, έχουμε τον τερματισμό της λιτότητας. Και συνεχίζοντας, λύσαμε τα ζητήματα προστασίας της πρώτης κατοικίας και παίρνουμε στη Βουλή για ψήφιση το επόμενο διάστημα τα μέτρα ελάφρυνσης από το ιδιωτικό χρέος. Τα μέτρα που πνίγουν καθημερινά τους επαγγελματίες και τους πολίτες αυτής της χώρας. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Τα μέτρα που δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν σταματήσαμε όμως μόνο εκεί. Προχθές η κυβέρνηση εξήγηλε νέο οικονομικό πακέτο για την αξιοποίηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου τα επόμενα χρόνια. Ένα πακέτο που σφραγίζει το ότι η χώρα έχει πραγματικά περάσει σε μια νέα εποχή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε μια σημαντική παρακαταθήκη αφήσει στη χώρα. Έχουμε ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας που αποτελεί την εγγύηση ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε το 2010. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε επανασυνδεθεί με τις αγορές και μάλιστα με όρους που ίσχυαν τις εποχές των παχιών αγελάδων. Συνολικά πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης και βέβαια των βουλευτών που τη στήριξαν και τη στηρίζουν. Ένα επίτευγμα που ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τις προσδοκίες που είχαμε όταν ξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια το Σεπτέμβριο του 2015. Περνώντας στα θέματα του πολιτισμού, αυτά που εξ αρχής είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν μεγάλους πολιτιστικούς φορείς στα όρια της πραγματικά κατάρρευσης και μια υπερχόμενη συστημική κρίση που όλοι την έβλεπαν, αλλά κανείς δεν έκανε ποτέ τίποτα για χρόνια, στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, στη συλλογή και διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων, αποτέλεσμα της ασυδοσίας ενός ιδιωτικού μονοπωλίου. Οι εποπτευόμενες φορείς, τα χρόνια προηγήθηκαν, στάθηκαν ξανά στα πόδια τους, εξορθολόγησαν τα οικονομικά τους, αντιμετώπισαν τα χρέη τους και προσφέρουν πλέον σημαντικό πολιτιστικό έργο. Θα κάνω μια ειδική αναφορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο το παραλάβαμε χρεοκοπημένο στα χέρια ιδιωτών. Και χρειάστηκε μια μεγάλης κλίμακας δημόσια παρέμβαση για να σταθεί στα πόδια του και να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Θα αναφερθώ επίσης σε 2 σημαντικούς δημόσιους φορείς, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του κέντρου πολιτισμού, το οποίο και αυτό λειτουργεί υπό το δημόσιο, αποδεικνύοντας συνολικά ότι το δημόσιο είναι μέρος της λύσης, δεν είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ήδη από τον πρώτο Υπουργό τολμήσαμε να ελέγξουμε την IP. Κάτι που δεν είχε τολμήσει κανείς να κουμπίσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Ψηφίσαμε νέο νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα, τοποθετήσαμε επίτροπο στην IP και όταν τα πράγματα έφτασαν στο προχώρητο, φτιάξαμε ως λύση γέφυρα την ειδική υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης, η οποία κράτησε σε αυτή τη φάση όρθιο όλο το σύστημα ίσταξης διανομής
πνευματικών δικαιωμάτων και σύντομα μετασχηματίζεται σε ανεξάρτητο οργανισμό των ίδιων των δημιουργών που ήταν εξ αρχής ο κυβερνητικός στόχος. Σε αυτή την προσπάθεια, δυστυχώς, σε μια προσπάθεια που δεν είχε και ιδιαίτερο πολιτικό αντικείμενο, η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν απούσα και δεν είχε κατέθεση ούτε καν μια πρόταση. Τι έκανε μόνο, έφτιαξε ένα επικοινωνιακό σποτ στο τέλος, αφού όλα είχαν κρυθεί. Πρόκειται βέβαια για έναν επικοινωνιακό τραγέλαφο, όπως εξελίχθηκε στην πορεία, που δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι υποψήφιο για Όσκαρ υποκρισίας. Περνώντας σε άλλα ζητήματα πολιτισμού, θα αναφερθώ στην ενιαία τιμή του βιβλίου. Πέρσι, τέτοιες μέρες, ψηφίζαμε εδώ στη Βουλή την επαναφορά του ευρωπαϊκού κεκτημένου στον χώρο του βιβλίου, μετά την κατάργησή του το 2014 από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και περνώντας στην πολιτιστική κληρονομιά, αυτό που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι η αλλαγή παραδείγματος στη σχέση ανάμεσα στην προστασία και την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και των έργων, των μεγάλων έργων και των επενδύσεων. Να θυμίσουμε το Μετρό Θεσσαλονίκης, το πέρασμα από το ψεύτικο δίλημα ή Μετρό ή Αρχαία στην μεγάλη επιτυχία και Μετρό και Αρχαία. Πλέον τα Αρχαία αποτελούν μέρος του σχεδιασμού του Μετρό Θεσσαλονίκης και του σταθμού Βενιζέλου και αλλού. Να θυμίσουμε το Ελληνικό, όπου παρά τον επικοινωνιακό πόλεμο, πραγματικό επικοινωνιακό blitzkrieg ζήσαμε το 2016 και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ολοκληρώθηκε και η επένδυση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία θωρακίστηκε θεσμικά, γιατί έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Να θυμίσουμε την Αφάντου, την περιοχή στη Ρόδο, όπου όχι μόνο ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, αλλά με δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές ξεκαθαρίστηκε πλήρως το τοπίο και έχουμε ένα πραγματικά υπόδειγμα εκεί πέρα συνεργασίας του Υπουργείου με το επενδυτικό πλάνο. Και αυτό το πλαίσιο το συνεχίσαμε και στο νομοσχέδιο του γηπέδου του ΠΑΟΚ, θα βρείτε ισχυρές ρήτρες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και στη συνέχεια, όλη αυτή η ιστορία του Master Plan Λιμένος Πειραιώς απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι αρχαία προστασία των αρχαιοτήτων και ανάδειξή τους μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Έχει πλέον επενδυθεί σε όλους ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Θα θυμίσω τον νόμο που ψηφίσαμε πρόσφατα για την εξυγίαση του Ταμείου Λογοήθειας για να αντιμετωπίσουμε μια διαχρονική παθογένεια στο Υπουργείο. Να θυμίσω επίσης ότι ήμασταν αυτοί που λύσαμε τα ζητήματα του Μουσείου της Ακρόπολης, καταργώντας τον οργανισμό ανέγερσης και διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας. Ολοκληρώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Και επίσης να θυμίσω ότι για πρώτη φορά το Μουσείο της Ακρόπολης, το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας, συνεισφέρει οικονομικά στην αναβάθμιση των υπόλοιπων δημόσιων μουσείων. Όλα αυτά, μαζί με πολλά άλλα, έχουν οδηγήσει ταυτόχρονα στη σημαντική αύξηση των εσόδων του Υπουργείου Πολιτισμού από τους εκπαιδευτικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία και μιλάμε για υπερδιπλασιασμό από τα 55 εκατομμύρια το 2014 σε πάνω από 110 το 2018 και επίκτενη αύξηση τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσω την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους μεγάλους εκπαιδευτικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας, ένα αίτημα πολλών ετών που εμείς το κάναμε πράξη. Να θυμίσω πιο πρόσφατες εξελίξεις όπως την αναγέννηση των εργαστηρίων που παράγουν τα μόνα παγκοσμίως πιστοποιημένα αντίγραφα των αριστουργημάτων των ελληνικών μουσείων και την αναβάθμιση των πολιτηρίων που αναβαθμίζουν συνολικά την εικόνα της χώρας μας στον παγκόσμιο επισκέπτη. Και κλείνοντας για το Υπουργείο Πολιτισμού, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι καταθέσαμε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και φέρουμε για ψήφιση στη Βουλή την εμβληματική τροπολογία που διασφαλίζει στο Ειδηνεκές κυριότητα και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, δίνοντας τέλος σε όλη την καταστραφολογία και την ηθικό πανικό που είχε προσπαθήσει να καλλιεργήσει η αντιπολίτευση στο προηγούμενο διάστημα. Πρόκειται για μια συνταγματικό επίπεδο τροπολογία που θα την ψηφίσει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση ενισχύοντας, έχοντας να παρουσιάσει όλο αυτό το έργο, ζητά την ψήφο εμπιστοσύνη σας, όχι ως επιβράβευση, αλλά ως εφαλτήριο, ως ανάθεση ευθύνης για να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ορμή. Στόχοι. Ριζικοί μετασχηματισμοί παντού, στην οικονομία, στην κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα. Και σε ένα ακόμα μεγάλο στόχο, που είναι ο ριζικός μετασχηματισμός του κράτους, που αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο για την κοινωνική πρόοδο και την ευάθυνση της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε πώς θα προχωρήσουμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νικόλαο Καλαθανασόπουλο. Μετά